έλεγχο, τα οποία δημιουργούν στο έλλειμμά τους δυσμενή εικόνα. Αλλά είναι μια εικόνα αντιμετωπίσιμη. Δεν τους φοβούνται στο βαθμό που φοβούνται εμάς. Όταν βλέπετε τώρα, οι Βρυξέλλες δήθεν βάζουν πλάτες για την Ελλάδα και τα σπρέντ εξακολουθούν υψηλά, σημαίνει οι αγορές ξέρουν ότι αυτό το βάζουμε πλάτες της Ευρώπης, ότι είναι έτσι απλές δημόσιες σχέσεις και απλές διαβεβαιώσεις. Θα εξηγήσετε τι είναι τα spread, γιατί ο κόσμος ακούει, ακούει και δεν ξέρει τι του γίνεται. Τα spread είναι η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η Γερμανία και του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση, στα χρηματιστήρια, βγαίνουν διάφορα κράτη για να δανειστούν ή και να μην βγαίνουν για να δανειστούν, έχουν βιβλία να δηλώνεις υπό ποιες προϋποθέσεις θα έδινες λεφτά στο τάδε κράτος και μετράμε την πιστωτική δυνατότητα του κράτους. Mm-hmm. Δηλαδή και να μην πάρει η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν ζητάει, θα ζητήσει σε 2 εβδομάδες. Ασχέτως όμως αυτού, κάθε μέρα βαθμολογείται ως χώρα η πιστοληπτική της ικανότητα με τα spreads. Ναι. Και spreads λοιπόν τι είναι? Πάνε και δηλώνουν την Ελλάδα θα τη δάνειζα με 7,5%. Η Γερμανία δανείζεται με 2,20. Άρα το spreads είναι, ξέρω εγώ, 400 τόσο. Ναι. Εάν της Ελλάδας πάει καλύτερα η Ελλάδα, οπότε αμέσως όταν πάει καλύτερα και ακούγονται ευμενή σχόλια και δημοσιεύματα περί Ελλάδος, τότε το επιτόκιο αντί 7 πάει 5. Όταν πάει 5, σε σχέση με τη Γερμανία, το spread κατεβαίνει 310. Δηλαδή, έχουμε μικρότερη πια διαφορά. Μια Γερμανία που παίρνει παγίως μόνο 2% περίπου. Ναι, ναι. Και τι τους ενδιαφέρει? Θεωρείται το κέντρο της γης, όπως η ώρα Greenwich. Όπως η ώρα Greenwich για το χρονόμετρα, είναι για τη Γερμανία η οικονομία. Η γερμανική οικονομία είναι η μονάδα μετρήσεως των spreads. Μάλιστα. Ουσιαστικά παγκοσμίως, δηλαδή και το δολάριο ακόμη πάνω στη γερμανική οικονομία βασίζεται. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν πληρώνουν αυτές τις εταιρείες να πηγαίνουν να δημοσιεύουν εναντίον της Ελλάδας δημοσιεύματα πληρωμένα? Εντάξει, για να μην ανεβαίνουν, να μην κύρος, κατεβαίνουν. Έχουν και ένα κύρος αυτές οι εταιρείες, γιατί ποιος ο λόγος τρελάθηκαν όλοι και τα βάλανε με την Ελλάδα? Mm-hmm. Για να είμαστε και λίγο δηλαδή ρεαλιστές, βλέπω κάποιες υπερβολές κι εγώ. Ναι. Βλέπω όπως αυτό εκεί το δάχτυλο. Ναι. Που εκείνο εκεί με το πιο, κατάλαβα, με ναι. το build πιο περιοδικό ήταν. Ναι. Ναι, ναι. Βλέπω κάποιες υπερβολές. Αλλά εμείς πια μοιάζουμε και σαν παραπονεμένος λαός ότι όλη η ανθρωπότητα τα έβαλε μαζί μας. Δεν είναι έτσι. Είναι η εικόνα που δίνουμε. Είναι αληθινό το δημόσιο χρέος που έχουμε. Ναι, καταρχήν. Μικρή χώρα με τεράστιο δημόσιο χρέος, αλλά πάνω απ' όλα η εικόνα που δείχνουμε για το μέλλον είναι εκείνο που τους τρομάζει. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι σου λέει από πού θα κόψεις. Έρχονται και οι ξένοι και λέει πες ότι λέει, ήμουν εγώ πρωθυπουργός και τους έλεγα, θα κόψω δημοσίους υπαλλήλους. Ξέρουν ότι αν κόψω στην πλατεία Συντάγματος θα σπάσουν την Αθήνα. Mm-hmm. Ξέρουν ότι τα συνδικάτα δηλαδή έχουν μεγάλη δύναμη. Ότι φοβάται η κυβέρνηση ότι θα πέσει αν πάει να αφαιρέσει συμβασιούχους ή οτιδήποτε. Βλέπουν λοιπόν την εικόνα της χώρας ότι τις εκλογές τις κερδίζεις με προσλήψεις και σου λέει πώς ρε κερατά εσύ θα απολύσεις. Πώς θα τολμήσεις τον άλλον να του πεις στα 67 σύνταξη όταν βγαίνει στα 40 και στα 45. Τα ξέρουν αυτά οι ξένοι. Mm-hmm. Βλέπουν λοιπόν την ατολμία που δείχνουμε και δεν μας εμπιστεύονται. Εγώ αυτό φρονώ ότι συμβαίνει. Να ομολογήσουμε την αλήθεια. Τους φοβίζει περισσότερο η πορεία που έχουμε πάρει. Ναι. Είναι μια πορεία όχι προς την παραγωγή, αλλά προς το να είμαστε κόθροι. Κόθροι με την έννοια. Προς το να είμαστε τεμπελαριό. Αν σε κάθε Έλληνα έλεγες βγαίνεις σε σύνταξη στα 40, θα σου λέγε ναι. Mm. Ελάχιστοι θα σου λέγανε όχι, φίλε, εγώ είμαι εργασιομανής και θέλω να πάω στα 65 και στα 67. Λοιπόν, ξέρουν επίσης ότι δεν έχουμε καιρό πολύ να το συζητάμε, ότι πρέπει η χώρα να μπει εν βρασμό σε μια πορεία ανάπτυξης. Αυτό αισθάνονται οι ξένοι. Δηλαδή, εν βρασμό αμέσως να ανασφουγκωθεί η Ελλάδα. Πώς θα ανασφουγκωθεί η Ελλάδα που είναι κουρασμένη η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι κατάκοπη ψυχικά, εγώ πιστεύω περισσότερο. Γιατί βγαίνει ένας και λέει έχουμε λεφτά και μετά βγαίνει ψεύτης.
καταλάβατε, βασιζόταν σε ένα καραμαλί και σου λέει τώρα δεν βγαίνει να μιλήσει. Εγώ βλέπω πολλούς δεξιούς, ας πούμε, που μου λένε ρε παιδί μου, με τρομάζει που τον βλέπω πάει λέει εκεί στα συνέδρια, αμίλητος και φεύγει. Ήθελα λέει να βγει να μου εξηγήσει τι έγινε. Δηλαδή δεν έχει κάπου να ακουμπήσει η Ελλάδα. Καταλάβατε, είναι κωμικοτραγικές οι συνθήκες. Την τρώνε τα παιδιά της. Απ' την άλλη μεριά, σαν χώρα είναι συντηρητική να πεις ότι δίνει ένα 15% στην Ένωση Κεντρών. Δηλαδή, ενώ σε άλλα κράτη βλέπεις ότι βγαίνουν κόμματα που παίρνουν 15-20%, στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο νέο κόμμα. Είμαστε συντηρητικοί, γιατί τα ρουσφέτια μας τα κάναμε μέσω δύο κομμάτων. Έτσι. Άρα ο μεγάλος όγκος του κόσμου δεν φεύγει εύκολα από αυτά τα δύο κόμματα. Είναι η παράδοση, η συνήθεια. Mm-hmm. Δεν είμαστε λοιπόν η χώρα να τολμήσουμε να δώσουμε στον Βασίλη Λεβέντη 15% να παίξει ένα ρόλο. Άρα έχουμε πολλά κουσούρια. Έχουμε πολλά κουσούρια. Έχουμε υπερσυντηρητισμό. Τάση προς το εύκολο. Δύσκολα αλλάζουμε. Δύσκολα να σφουγγωνόμαστε για να δουλέψουμε. Δύσκολα και κάτι κεκτημένο δεχόμεθα να μας αφαιρεθεί. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι ξένοι και σου λέει, μας υπόσχεται ο Πρωθυπουργός σας, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, αλλά μέχρι τώρα λάδι και τηγανίτες τίποτα. Είναι μια εικόνα δηλαδή αναξιόπιστης χώρας, καταλάβατε. Λοιπόν. Λυπούμε κύριε Γιώργο μου, αλλά είναι... Έτσι. Και τώρα, το άλλο το τραγικό που ήθελα να πω πριν κλείσουμε, για τους ημιπαίθριους. Να, παρακαλώ θερμά, τους ημιπαίθριους θα μπορούσαμε να τους εξετάσουμε το 2011, το 2012, όταν τροποτινά πάρουμε μια αναπνοή σαν οικονομία. Δεν είναι ανάγκη την ώρα που στίβουμε το λαό, που του αφαιρούμε συντάξεις, που του αφαιρούμε ακόμη και τη διασκέδαση. Εμένα μου λέει προχθές ένας έβγαινα σε 4 φορές το μήνα σε ταβέρνα, τώρα το έχω ψάξει κύριε Λεβέντη και έχω γίνει λυσπιτόγατος και όλο τηλεόραση. Mm-hmm. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που είναι φοβισμένος ο πολίτης, πάμε εκεί με τους υπαίθριους. Στους οποίους τι συμβαίνει, τους ημιπαίθριους, ο κάθε ένας που έχει αγοράσει διαμέρισμα το έχει πληρώσει στους εργολάβους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αγοράσεις ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικά και μέσω ημιπαίθριων έγινε 90, εσύ στον εργολάβο πλήρωσες τα 90. Δηλαδή, δεν χρωστάς τίποτα. Mm-hmm. Οι εργολάβοι, οι κατασκευαστές κτηρίων, απλά έχουν κλέψει τον κόσμο. Δηλαδή, του πούλησαν κάτι που δεν ήταν στο σύνολο του νόμιμο. Ήταν εν μέρη νόμιμο και εν μέρη παράνομο. Αλλά ο πολίτης που αγόρασε 90 τετραγωνικά, που είχαν μέσα 30 ημιπαίθριους, πλήρωσε 90 στον εργολάβο. Άρα τον πολίτη, ειδικά την πρώτη κατοικία, έπρεπε να την απαλλάξουμε. Η πρώτη κατοικία είναι κάτι ιερό, κύριε Γιώργο. Το ξέρω. Είναι το δικαίωμα του απλού πολίτη να βάλει μέσα την οικογένειά του. Να πάρουμε ό,τι να είναι, να πάρουμε ό,τι να είναι, ό,τι βρούμε. Πιστεύω λοιπόν και είναι θέση της Ένωσης Κεντρών. Στην Αναμπαμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Όχι προς τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί εγώ τον Γιώργο Παπανδρέου δεν τον βλέπω να είναι πάνω από λίγες εβδομάδες ακόμη. Δεν βλέπω. Λένε μερικοί ότι μέχρι τις δημοτικές θα είναι. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα είναι μέχρι τις δημοτικές. Εγώ πιστεύω ότι όταν χτυπήσουμε την πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα πέσει η κυβέρνηση και θα έρθει η κυβέρνηση προσωπικότητων. Το έχω πει αυτό σαν Βασίλης Λεβέντης εδώ και καιρό και θα δείτε ότι θα επαληθευτώ. Άρα δεν στρέφομαι εναντίον του Γιώργου. Αυτή τη στιγμή μιλάω να τα ακούσει όλη η Ελλάδα ότι την πρώτη κατοικία πρέπει ευλαβικώς να την προστατεύσουμε. Δεν πρέπει να την καταδιώξουμε. Ένας που έχει 3-5 κατοικίες, 10 κατοικίες, 70 κατοικίες. Έχω συνάδελφο στο Πολυτεχνείο, πολιτικό μηχανικό, που έχει 70 σπίτια στο Ε9. Έχει κάνει κτίρια και κρατούσε 1-2 διαμερίσματα από κάθε κτίριο. Αυτό είναι βεβαίως να πας τους ημιπαίθριους και πιο πολύ φόρο να του βάλεις. Αλλά την πρώτη κατοικία που είναι κάτι ιερό και απαραβίαστο θα την αφήσουμε αλόβητη. Ούτε ημιπαίθριους ούτε τίποτε. Άλλο να κάνουμε ένα νόμο ότι από εδώ και πέρα θα κόβουμε τα πόδια σε όποιον παρανομεί. Έτσι. Αυτό το δέχομαι. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή χτίζονται ημιπαίθροι. Αυτή τη στιγμή οι οικοδομές αρχίζουν που μιλάμε λιγότερες λόγω της κρίσεως, στις οποίες όμως κάνουν ημιπαίθριους. Άρα τι νόημα έχει να τακτοποιήσεις την παρανομία του παρελθόντος όταν εξηφαίνεται νέα παρανομία. Δηλαδή όταν είναι στο κράτος σαν να λέει παρανομήστε και εγώ σας περιμένω στη γωνία να σας... Να μου δώσετε λεφτά. Καθώς έτσι δηλαδή. Κάτι τρελά πράγματα που δεν συνάδουν με κράτος πολιτισμένο και σοβαρό. Mm-hmm. Λοιπόν, την πρώτη κατοικία ζητώ να προστατεύσουμε και
να κάνουμε ένα νόμο.